Καλημέρα σας. Πού σας βρίσκουμε? Και σε όσους μας ακούνε. Πού σας βρίσκουμε? Στη Φλόρινα. Α, στη Φλόρινα. Στην έδρα σας. Στην έδρα σας. Ναι. Λοιπόν, συμβαίνουν πράγματα εδώ, κύριε Αντωνιάδη, τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα μάλλον καλύτερα. Πριν λίγο ο κύριος Κεπαψόγλου επιβεβαίωσε ότι ο κύριος Τζικαλάγιας του πρότεινε ως σενάριο την συγχώνευση ουσιαστικά του κέντρου υγείας με το ΚΕΦΙΑΠ. Οι γιατροί του κέντρου ουσιαστικά να στηρίξουν το ΚΕΦΙΑΠ για τη λειτουργία του και το κέντρο υγείας ουσιαστικά να υποβαθμιστεί σε ένα περιφερειακό ιατρείο. Χθες είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ και με την κυρία Κοζατσάνη, η οποία μίλησε για νόμιμη λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ για να είναι μόνιμη, όπως είπε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μέχρι τώρα η λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ ήταν ουσιαστικά παράνομη, η οποία στηρίχθηκε χάρη στην ευαισθησία που έδειξαν οι γνωστοί άγνωστοι, όπως χαρακτήρισε, γιατροί που πάντα βοηθάνε τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, να αρχίσω πρώτα από το πρώτο θέμα που βάλατε, που είπε ο κύριος Τσεπαψόγλου, που επιβεβαίωσε ότι ο κύριος βουλευτής θέλει να υποβαθμίσει το κέντρο υγείας σε περιφερειακό ή αγροτικό ιατρείο. Είπε ότι αν συμβεί αυτό θα πέσουν κορμιά, είπε ο κύριος Τσεπαψόγλου. Βασικά και εγώ διαφωνώ ριζικά, όταν λέμε ριζικά, γιατί δεν μπορείς να υποβαθμίζεις την πρωτοβάθμια υγεία και αντίθετα πρέπει να βαθμίζεις για να γίνει η πρωτοβάθμια περίθαλψη ανάχωμα των ασθενών που έρχονται στα νοσοκομεία. Γιατί το 80% των περιστατικών που έρχονται στα επίγοντα δεν είναι επίγοντα. Είναι χρόνια περιστατικά που θα μπορούσαν να... Το έχετε πει πολλές φορές αυτό. Ναι, ναι. Λυθούν σε ένα κέντρο υγείας. Ναι. Εγώ στηρίζω την πρωτοβάθμια υγεία και μάλιστα το κέντρο υγείας, όσο ήμουν διοικητής, γνωρίζω ότι έχουν γίνει ενέργειες από την προηγούμενη διοίκηση της Τρίτης, είπε, διόρισαν παιδίατρο, ακτινολόγο, αναβαθμίστηκε το ακτινολογικό του κέντρου υγείας Άργους, αναβαθμίζεται τώρα και το μικροβιολογικό εργαστήριο να εξυπηρετήσει μια μεγάλη πληθυσμιακή, ένα μεγάλο πληθυσμιακό αριθμό της περιοχής του Άργους και δεν πρέπει να υποβαθμιστεί αυτό. Αντίθετα, πιστεύω ότι το κέντρο υγείας πρέπει να αναβαθμιστεί του Άργους. Ο Δήμαρχος προτείνει... Ο Δήμαρχος όμως δεν το λέει έτσι. Ναι. Ο Δήμαρχος για το ΚΕΦΙΑΠ προτείνει κάτι άλλο. Προτείνει την οριστική... για το κέντρο υγείας τώρα. Για το κέντρο υγείας, ναι, σωστό. Ναι. Για το κέντρο υγείας, ναι, αυτό για το κέντρο υγείας αναφέρω. Συμφωνώ. Ωραία. Ότι δεν πρέπει να υποβαθμιστεί η λειτουργία του. Σε αυτό συμφωνούμε. Η πρωτοβάθμια υγεία. Εκεί που φαίνεται να υπάρχει μια διαφορετική άποψη του κύριου Κεπαψόγλου είναι, ναι, για το ΚΕΦΙΑΠ. Ο κύριος Κεπαψόγλου πιστεύει ότι πρέπει το ΚΕΦΙΑΠ να αποδεσμευτεί εντελώς από το νοσοκομείο, να φύγει από το νοσοκομείο, να γίνει νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με διοικητικό συμβούλιο και διευθύνοντα σύμβουλο, ώστε να είναι πολύ ευέλικτο από προσλήψεις μέχρι λειτουργία, ώστε το ΚΕΦΙΑΠ να παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει. Νομίζω ότι και σε αυτό διαφωνώ. Όχι, νομίζω, διαφωνώ εγώ και γι' αυτό λέω. Το κέντρο γιατί... συμφωνείτε για το ΚΕΦΙΑΠ, διαφωνείτε, εντάξει. Γιατί πρέπει να υπάρχει δημόσιο σύστημα αποκατάστασης υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και των νοσοκομείων, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα μπει μέσα ιδιωτικός παράγοντας στα δημόσια κτίρια αποκατάστασης που υπάρχουν στην Ελλάδα. Εγώ είμαι υπέρ του δημοσίου συστήματος υγείας. Το οποίο είναι όμως πολύ δυσκίνητο, κύριε Αντωνία. Πολύ δυσκίνητο. Να σας πω. Όταν κάνατε λοιπόν και κάνατε μία προκήρυξη για να έρθει φυσίατρος στο ΚΕΦΙΑΠ, τι έγινε? Δεν εμφανίστηκε κανείς. Ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Κρίσεων στο Συμβούλιο Κρίσεων των Ιατρών, των Φυσιάτρων. Μάλιστα. Είχαν βάλει τα χαρτιά τους 5 φυσιατροί για 5 κέντρα αποκατάστασης. Ένα ήταν της Κομωτινής, Καβάλας, Χαλκιδικής, Βέρειας, Έδεσας και της Καστοριάς.
Στη Καστοριά δεν έβαλε κανείς φυσίατρο στα χαρτιά του. Όλοι προτίμησαν το κέντρο γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Χαλκιδική, Καβάλα, Βέρεια, κάπου εκεί κινήθηκαν. Από τους πέντε προκρίθηκαν τρεις, γιατί οι δύο δεν είχαν προσκομίσει το χαρτί για της αγροτικής θητείας από το Υπουργείο Υγείας και κόπηκαν. Σε κουβέντα που είχαμε όλους τους φυσιάτρους, είπαν ότι είναι μακριά η Καστοριά, ότι θέλουμε το κέντρο. Και κρύο, ότι θα πληρώνουν πολλά για θέρμανση και τέτοια. Ναι, τα γνωρίζουμε. Και εγώ βέβαια τους είπα ότι βάλτε τα χαρτιά σας στην Καστοριά, στους δύο που κοπήκατε, γιατί είναι πολύ καλό κέντρο αποκατάστασης, σύγχρονο, με σύγχρονες δομές και μηχανήματα. Δεν έδειξαν ενδιαφέρον. Αμέσως αφού η θέση βγήκε άγωνη, ζήτησα επαναπροκήρυξη της θέσης για να μήπως και όσο να ξαναπροκηρυχθεί η θέση βρεθούν και άλλοι φυσίατροι να βάλουν χαρτιά. Αυτές οι ενέργειες ήδη έχουν γίνει όσο ήμουν διοικητής. Τέλος πάντων, αυτή τη θέση όμως του φυσιάτρου να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπήρχε στον οργανισμό. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Αντωνιάδη. Ωραία να πάμε με έναν γιατρό που έρχεται κάποιες μέρες από το Αμίντεο μέχρι εδώ. Αλλά κανονική λειτουργία δεν είναι αυτό. Ακούστε με λίγο. Αυτή τη θέση που προκηρύξαμε δεν υπήρχε στον οργανισμό του νοσοκομείου. Ναι. Η προηγούμενη διοίκηση του Υπουργείου μας την έδωσε πέραν του οργανισμού και έτσι μπορέσαμε και την προκηρύξαμε. Θέση φυσιάτρου στο νοσοκομείο δεν υπήρχε. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Πέραν του ότι βγήκε άγωνη. Μετά βρέθηκε η λύση, επειδή στο Αμίντεο υπήρχαν τρεις φυσίατροι, σε συμφωνία με τον διοικητή της Τρίτης είπε να έρχονται δύο φορές τη βδομάδα, να κάνουν δύο πρωινά να καλύπτουν το εξωτερικό ιατρείο και μια εφημερία. Δηλαδή 8 μέρες το μήνα, ήμασταν καλυμμένοι. Η λειτουργία αυτή δεν είναι παράνομη και μη νόμιμη όπως κάποιοι λένε. Η κυρία Κοζατζάνη, όχι κάποιοι λένε, η κυρία Κοζατζάνη τα είπε αυτά. Δηλαδή είπε κάποια στιγμή ότι αν συνέβαινε κάτι, πολλοί μπορούσαν να βρεθούν πλεγμένοι. Όχι, ακούστε με, δεν είναι παράνομη αυτή η λειτουργία, διότι αυτοί οι δύο φυσίατροι είχαν οριστεί από τον υπεάρχη, τον κύριο Κύρκο, ως επιστημονικά υπεύθυνοι του Κέντρου Υγείας Άργους. Αυτό και μόνο μας κάλυπτε νομικά για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κλειστή νοσηλεία. Τώρα τις υπόλοιπες μέρες του μήνα βρέθηκαν αυτοί οι πέντε γιατροί του νοσοκομείου. Οι γνωστοί άγνωστοι που λέει και η κυρία Κοζατζάνη. Οι γνωστοί άγνωστοι, οι οποίοι ήταν δύο καρδιολόγοι, ένας ορθοπαιδικός, ένας γενικός γιατρός και ένας παθολόγος, οι οποίοι κάλυπταν τις υπόλοιπες μέρες του μήνα με εφημερίες ετοιμότητας και τις πληρωνόντουσαν κανονικά και νόμιμα. Εάν κάπου υπήρχε κάτι το μεμπτό και το παράνομο, δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν ούτε καν τις εφημερίες τους. Εφόσον πληρωνόντουσαν λοιπόν τις εφημερίες τους νόμιμα, με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες εγκρινόντουσαν, η χρηματοδότησή τους από την Τρίτη είπε, δεν υπήρχε τίποτα το μεμπτό. Εντάξει, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Έγινε πολύ μεγάλος αγώνας για να ανοίξει το κέντρο αποκατάστασης. Είναι τιμή στην Καστοριά που μπορέσαμε και το ανοίξαμε. Ήταν μέσα στα 13 πανελλαδικά που άνοιξε το Υπουργείο Υγείας μετά από πολύ αγώνα. Δαπανήθηκαν πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ για να γίνει λειτουργική η πτέρυγα, η κλινική. Γιατί να σας πω ότι υπήρχαν μπρίζες που από πίσω δεν είχαν καλώδια από την κατασκευή του. Ήταν ένα κτίριο παραμελημένο, δαπανήθηκαν περίπου 200.000 ευρώ για να μπορέσουμε που υπήρχαν μπρίζες, είπατε, χωρίς καλώδια από πίσω, διακοσμητικές μπρίζες. Διακοσμητικές, ναι, ήταν μόνο το καθοστό, το φανές που βλέπεις μια μπρίζα. Πίσω δεν είχαν καλώδια, πολλές μπρίζες από αυτές. Έγιναν παρεμβάσεις στη θέρμανση, δόθηκαν 60.000 ευρώ και ολοκληρώθηκε το έργο της πισίνας για να μπορέσουμε να θερμάνουμε την πισίνα από τον ήλιο και να παράλληλα να θερμάνουμε και τον χώρο της πισίνας μέσα που υπάρχει και το χώρο του γυμναστηρίου και είναι όλα έτοιμα να λειτουργήσουν. Επίσης, στο σχεδιασμό μου μακροπρόθεσμα
είχα, και το είχα πει και στον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Κεπαψόγλου, και μου είχε πει ότι ήταν και δική του ιδέα παλιότερη. Μάλλον εντελώς συνέπεσαν οι ιδέες μας. Ήτανε μακροπρόθεσμα να μπορέσουμε να φέρουμε νερό με. Την Αμμουδάρα. Το είπε και πριν από λίγο. Από τα Ιαματικά από τα Ιαματικά λούτρα. Το είπε και να πέσει Ιαματικό νερό μέσα στην πισίνα, να το διαφημίσουμε αυτό και στο εξωτερικό, να γίνουν ψενώνες στην περιοχή και να αναβαθμιστεί όλη η περιοχή του Άργου και της Κασοριάς. Να προσελκύσουμε μα, έτσι θέλουμε το ΚΕΦΙΑΠ, κύριε Αντωνιάδη. Αυτό θέλουμε. Αυτά όλα μπορούν να γίνουν όμως και κάτω από την ομπρέλα τη δημόσια του Υπουργείου Υγείας. Αρκεί να υπάρχει. Δεν μπορεί η συζήτηση να είναι αν θα δουλέψουν αυτοί οι άλλοι ή ποια... ποιανού είναι να υπάρχει αυτοί και οι άλλοι. Η θέληση. Γίνεται αυτό το πράγμα. Επίσης, ένα άλλο που είπε η κυρία Κοζατσάνη, ότι υπήρχε ημερομηνία λήξη του 7 Φεβρουαρίου. Ναι, ναι. Δεν, για μένα δεν υπήρχε ημερομηνία λήξης καθόλου. Γιατί το γράφουν καθαρά οι συμβάσεις, κύριε Αντωνιάδη. Ναι, το γράφουν οι συμβάσεις, αλλά όπως παρατάθηκαν και άλλες συμβάσεις του νοσοκομείου με άλλα προγράμματα του ΑΕΔ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Λύστε μας εδώ μια απορία, κύριε Αντωνιάδη, και σας καλούμε σήμερα, γιατί διαχειριστήκα. Λύστε μας μια απορία. Λύστε μας λίγο μια απορία. Ακούμε ότι αν γίνει παράταση αυτών των εργαζομένων τώρα στο ΚΕΦΙΑΠ, θα πρέπει να γίνει η παράταση όλων των εργαζομένων ανά την Ελλάδα που είναι με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, βέβαια. Είναι όλο δεν το μπορεί πρόγραμμα, να γίνει δηλαδή ξεχωριστά για την Καστοριά, ας πούμε. Όχι, πρέπει όλο το πρόγραμμα αυτό να πάρει. Αυτό περιπλέκει παράταση, τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Αντωνίου. Διότι θεωρώ ότι όλοι οι νέοι επιστήμονες που μπήκαν στα νοσοκομεία με όλο αυτό το πρόγραμμα μπήκαν για να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας, να στηρίξουν το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο δεν μπορούσε να διοριστεί, δεν υπήρχε δυνατότητα να διοριστεί μόνιμο προσωπικό, διότι υπήρχε η δικλίδα ένας διορισμός για κάθε 10 αποχωρήσεις, μετά αυτό έγινε 1:5 και τελευταία είχαν καταφέρει μία αποχώρηση, ένας διορισμός. Οπότε ανοίγει ο δρόμος πλέον για να γίνουν μόνιμοι διορισμοί. Αλλά λόγω αυτού του απαγορευτικού ήταν πολύ καλή η ιδέα να μπει προσωπικό μέσα από προγράμματα του ΕΔΧΗ. Για μένα είμαι κάθετος αυτό, πρέπει να παραταθεί το πρόγραμμα. Έπρεπε ήδη να είχαν γίνει ενέργειες να παραταθεί και να μην φτάνουμε τώρα να συζητάμε για κλείσιμο μιας δημόσιας κλινικής του Κέντρου Αποκατάστασης του Άργους, η οποία στους 7-8 μήνες λειτουργίας της έχει προσφέρει πάρα πολλά στους πολίτες της Καστοριάς και έχουν γλιτώσει πάρα πολλά χρήματα που θα δαπανούσαν στον ιδιωτικό τομέα. Για τρίτο κέντρο υγείας θα μπορούσαν να στηρίξουν παραπάνω το ΚΕΦΙΑΠ, το λέει ο κύριος Τζικαλέγης. Βεβαίως και θα μπορούσαν να στηρίξουν. Πιστεύετε ότι δεν το κάνουν? Πιστεύετε ότι δεν το κάνουν? Όσο ήμουν διοικητής, επειδή το κέντρο υγείας Άργους είναι σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από το κέντρο αποκατάστασης, κάλυπταν μεν οι γιατροί του νοσοκομείου με εφημερίες ετοιμότητας, οι οποίοι καθημερινά όμως κάνανε επίσκεψη εκεί. Δηλαδή από τα τηλέφωνα. Όχι. Κάλυπταν το τηλέφωνο, αλλά κάθε μέρα οι γιατροί του νοσοκομείου υποχρεώντουσαν να πάνε 1, 2, 3 ώρες όσο χρειαζόταν να κάνουν επίσκεψη στους ασθενείς, μέσα στους σαλάμους. Να δουν τις εξετάσεις τους, να εξετάσουν τους ασθενείς, να μιλήσουν με τον φυσίατρο, να καθοριστεί τυχόν κάποιο πρόβλημα που μπορούσε να υπάρξει. Δηλαδή δεν ήταν το νοσηλευτικό προσωπικό μόνο του, όπως ακούστηκε και αυτό. Όταν κάθε μέρα ο γιατρός και βλέπει τους ασθενείς και δίνει τις σχετικές οδηγίες να εφαρμοστούν. Επίσης εκεί μιλάμε για ασθενείς που χρήζουν αποκατάστασης, οι οποίοι θεωρείται ότι θεραπεύτηκαν στο νοσοκομείο, κάναν την επέμβασή τους ας πούμε, και πήγαν εκεί να αποκαταστήσουν κάποιο μυϊκό πρόβλημα για να μπορέσουν να ξαναπερπατήσουν. Είναι διαφορετικό αυτό από έναν ασθενή με την πλήρη, όπως τους θεωρούμε στο νοσοκομείο, από έναν άλλον ο οποίος έχει θεραπευτεί και αντί να καθόταν σπίτι του, αν δεν είχε λεφτά να πάει σε ένα ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης και να κάνει με έναν ιδιώτη φυσικοθεραπευτή φυσικοθεραπείες, ερχόταν στο δημόσιο κέντρο αποκατάστασης και θεραπευόταν δωρεάν. Ναι.
Από εδώ και πέρα όμως τι πρέπει να γίνει τώρα, κύριε Αντωνίδη, κατά τη γνώμη σας, με την εμπειρία που έχετε σε, αυτό το, σε αυτή τη θέση που ήσασταν. Εδώ βλέπουμε να εξελίσσεται και μια πολιτική μάχη ανάμεσα στους δύο βουλευτές. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει το ενδιαφέρον να το δούμε αύριο. Πάμε στο ουσιαστικό κομμάτι για το πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Πολιτικά δεν μίλησα ποτέ όσο ήμουν διοικητής. Ναι. Ούτε έβγαλα. Γι' αυτό, γι' αυτό και τους πολιτικούς κρατήσαμε για αύριο. Σήμερα μιλήστε εσείς που έχετε μια εμπειρία. Ναι. Μιλάω ως ο προηγούμενος διοικητής που αγωνίστηκα να ανοίξω αυτό το. Αυτή τη δομή και λειτουργήσε, να το επαναλάβω, καθόλου νόμιμα. Όταν έχει την κάλυψη, την έγκριση του Υπουργείου να ανοίξει μια κλινική, υπήρχε η έγκριση. Υπήρχαν οι επιστημονικά υπεύθυνοι που ορίστηκαν. Αυτό είναι το σημείο διαφωνίας σας, λοιπόν, με την κυρία Κοζατσάνη στη χθεσινή τη συζήτηση. Ήταν καθόλου νόμιμο, γιατί αν ήταν παράνομο, δεν θα μπορούσε η κυρία Κοζατσάνη και οι άλλοι γιατροί να πληρωθούν τις εφημερίες ετοιμότητας που κάνανε εκεί πέρα. Μάλιστα. Εντάξει, όλα γίνανε με διαφάνεια. Αυτό για να καθησυχάσει ο κόσμος, μην ανησυχούν ότι ευτυχώς γλιτώσαμε, πήγαμε σε ένα παράνομο κέντρο. Και... αυτά, ξέρετε, ο κόσμος ανησυχεί με τέτοιες βαριές. Ναι, για μένα από εδώ και πέρα νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος ακόμα. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε σε παράταση των συμβάσεων? Ναι, βέβαια, να γίνει παράταση των συμβάσεων έως ότου να προετοιμαστεί μια προκήρυξη για αυτά τα κέντρα αποκατάσταση. Για μόνιμο προσωπικό. Για μόνιμο προσωπικό, βεβαίως. Γιατί τώρα έχει φύγει η δικλίδα, ένας διορισμός 10 παρήσεις. Είμαστε στο 1:1. Μπορούν να δουν τις ανάγκες του κέντρου αποκατάστασης. Τι προσωπικό χρειάζεται, επιστημονικό, βοηθητικό και λοιπό προσωπικό, ούτως ώστε να βγει μια προκήρυξη πακέτο, να το πω έτσι, για το κέντρο αποκατάστασης Καστοριάς και για όλα τα κέντρα αποκατάστασης ανά την Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολλά. Είναι 13 αυτή τη στιγμή, αλλά σύνολο υπάρχουν... Στη Μακεδονία χέρια. Πόσα είναι, κύριε Αντωνιάδη? Στη Μακεδονία είναι του Αμιντέου, και της Καστοριάς. Της Βέρειας και της Καστοριάς και της Έδεσα. Δηλαδή είναι για όλη τη Μακεδονία, παιδιά, έχουμε 4 κέντρα. Το ένα το έχουμε εδώ και κάνουμε τα δύνατα δυνατά. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Επίσης θεωρώ ότι εάν σταματήσει το πρόγραμμα, θα υποβαθμιστεί ίσως και η λειτουργία του ΚΕΦΙΑ Αμιντέου. Γιατί αυτοί οι επιστήμονες που μπήκαν εκεί, μπήκαν για να στηρίξουν και να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες του Αμιντέου. Και με το που διορίστηκε αυτό το προσωπικό, αμέσως αυξήθηκαν και οι νοσηλευτικοί ασθενείς στο κέντρο αποκατάστασης του Αμιντέου. Γιατί υπήρχε η δυνατότητα. Ναι. Έχεις χέρια να δουλέψουν τους ασθενείς. Όταν δεν έχεις χέρια, αναγκαστικά τι κάνεις, μειώνεις τις παροχές σου. Οπότε για μένα, εγώ είμαι κάθετος ότι πρέπει να βρεθεί η λύση να συνεχιστεί το πρόγραμμα έως ότου να εξεταστούν οι ανάγκες υπό την ομπρέλα του δημοσίου πάντα και να διοριστεί μόνιμο προσωπικό. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα ξαναείπα μετά από καιρό. Να είστε καλά. Εγώ θεωρώ ότι εγώ να εκφράσω πάλι την ανησυχία μου. Ναι. Ότι αυτό εμένα με προβληματίζει και με προβληματίζει μήπως είναι ίσως προάγγελος για να ξεφυτρώσουν σαν μανιτάρια ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης στην περιοχή. Εδώ στη δική μας? Ναι, υπάρχει στη Θεσσαλία, στη Λάρισα υπάρχουν κανένα δυο, στην Ήπειρο υπάρχουν, στην Θεσσαλονίκη υπάρχουν. Ιδιωτικά, γιατί να μην γίνουν και στην Δυτική Μακεδονία ιδιωτικά όταν χωλαίνουν τα δημόσια. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Βασικά εγώ θέλω να σταθώ ότι όλα γίνανε νόμιμα. Ήταν το σημείο για το οποίο θέλατε να απαντήσετε και θεωρώ σήμερα στην ότι για μένα αυτό το ξεκίνημα, ένα πολύ δύσκολο ξεκίνημα, έγινε με πολλή μελέτη, με πολύ κόπο και από τις υπηρεσίες του νοσοκομείου και να τους ευχαριστήσω για αυτό, διοικητική, οικονομικό, που αγωνίστηκαν
για να μπορέσουμε να ανοίξουμε το κέντρο αποκατάστασης. Και ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα, και όπως κάθε ξεκίνημα είναι δύσκολο, αλλά τα είχαμε προβλέψει όλα. Και τη σύντηση τους, των ασθενών και τον νηματισμό και προσωπικό. Ήρθε και μπορέσαμε και παρήχαμε στους πολίτες της Καστοριάς αρκετά πράγματα, τα οποία εφόσον και θα συνεχιζόντουσαν ή συνεχιστούν, νομίζω ότι θα ολοένα και θα βελτιώνονται. Ωραία. Ήταν μια δύσκολη αρχή, αλλά ήταν μια μελετημένη αρχή. Κύριε Αντωνιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή Τρίτη. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.